Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Τώρα θα προσθέσω τον επιθετικό χαρακτηρισμό ακάθεκτη, διότι θα προκύψει εκ των πραγμάτων και κυρίως εξαιτίας της ποιότητας του προσκεκλημένου, της προσκεκλημένης εμπροκειμένου, διότι το γένος είναι θηλυκό. Αγγελίνα Μηταυτσή, καλλιτέχνηδα, ορμόμενη εκ συμπρωτευούσης, εκ Θεσσαλονίκης εμπροκειμένου. Την ευχαριστώ από καρδιάς που έκανε τον κόπο και είναι σήμερα εδώ. Καλώς ορίσεις, αγαπητή μου. Χαίρομαι που σε βλέπω. Καλησπέρα σε όλους. Με φέρνει η αγάπη για όλους τους ανθρώπους της πατρίδας, η αγάπη στην πατρίδα. Με φέρνει το χρέος ως άνθρωπο. Και ο Θεός, η αγάπη μου για το Θεό. Θέλω να ξεκινήσω με ένα ποίημα, το θεωρώ επίκαιρο και για το χρόνο, αυτό που διανύουμε, και τα γεγονότα. Γράφτηκε πριν 30-33 χρόνια από μένα. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι πολλοί άνθρωποι πάντα καταλαβαίναμε τι δεν ήταν, τι δεν πήγαινε καλά. Τούτες ημέρες άραγε ποιο προσωπείο σου είδαν. Άγιος Βασίλης ήσουνα με μπιχλιμπίδια και σαπουνόφους και σχαράς. Ή μάγος έσπευδες προσκυνητής της Βιθλεέμ τη Φάτνη να γαλιάσεις. Τα στέρι σου το ψέξα μέρες πολλές, άπειρες ουρανούς. Κι άπειρα μέρη, μα δεν το βρήκα. Απόκαμα κοιμήθηκα. Κλαθμοί και θόρυβοι σπαθιών ξύπνησαν την κραυγή μου. Ήσουν λοιπόν ο Ηρώδης. Γιατί φοβάσαι τα παιδιά? Γιατί σκοτώνεις τα παιδιά? Μα αν είναι να βρουνε θρονιά στο διάβα τους. Σκέψου στα αλήθεια σοβαρά, εσύ τότε πού θα είσαι? Άραστε. Και εδώ, σαν κόρη, σαν αδελφή, σαν μητέρα και σαν γιαγιά και σαν Ελληνίδα, θέλω να ζητήσω ένα πάρα πολύ μεγάλο συγγνώμη σαν γυναίκα που μας χρησιμοποίησε ένα σύστημα να αποδομήσουμε τους άντρες. Το χρωστώ στον εαυτό μου αυτή τη συγγνώμη και λυπάμαι πολύ. Τους φέραμε σε μία κατάσταση σύγχυσης. Τους μπερδέψαμε και δεν ξέραμε ότι ήταν το συμπλήρωμά μας. Δεν έχει σημασία ποιος αποτελούσε το 60 και ποιος το 40 και ποιος το 30 της αντρόγινης κατάστασης. Ήταν τα καπάκια και οι τέτζαρέδες. Ήμασταν ανώριμοι όμως. Μια παιδεία που δεν είχαμε και μια ελευθερία που δεν μπορούσαμε να την κατανοήσουμε μας έβγαλε σαν αναρχία. Βγήκαμε και προσβάλαμε τους πατεράδες μας, αν και δεν ήμουν από αυτούς, από αυτές. Ήμουν γυναίκα πραγματικά, δεν χρειάζεται να το φωνάξω. Λυπόμουν όταν έβλεπα τα πανό να λένε δεν είμαι του πατρός, δεν είμαι του ανδρός. Και να νομίζουμε ότι η αυτοδιάθεσή μας ήταν ελευθερία. Δεν είναι έτσι. Για να δούμε το ποιόν, καταλαβαίνω σήμερα, ενός έθνους πρέπει να δούμε το ποιόν των γυναικών. Δυστυχώς, μας έχουν αποδομήσει και εμάς. Και η γυναίκα που με τις αρετές της, την υπομονή, την υπακοή, την υπηρεσία της, υπηρετούσε την οικογένεια, που ήταν το πρώτο κύτταρο, το πρώτο σχολείο, δομούσε κοινωνίες μόχθου. Κοινωνίες που δεν απήχαν πολύ, γιατί θέλω να πάμε πολύ βαθιά, όχι στην αρχαιότητα. Πολύ, πολύ, πολύ βαθιά θέλω να μιλήσω σε όλους τους ανθρώπους που έχουν χάσει την αυτοπεποίθησή τους. Πώς δημιουργήθηκαν οι κοινωνίες σε Βιέννη? Ποιοι τις δημιούργησαν? Οι δουλευταράδες, εμπνευσμένοι άνθρωποι, που πρώτα έσκαψαν με τα χέρια τους τη γη και ύστερα δημιούργησαν με τις πέτρες αντικείμενα και θέλησαν να βοηθήσουν τους διπλανούς τους.
άρχισαν να παράγουν γεωργικά πράγματα αφού φύγαμε από την περίοδο του κυνηγού και να συνέρχονται σιγά σιγά σε κοινωνίες. Να έρχονται σε σημεία να ανταλλάξουν τα προϊόντα τους. Κατά καιρούς ξέρουμε ανάλογα με το τι χρησιμοποιήθηκε κάθε τι έπαιρνε και την αξία του. Το κρυθάρι χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο ανταλλαγής και σαν μέτρο. Το αλάτι είχε φτάσει σε ύψη τιμής χρυσού κάποια περίοδο. Γι' αυτό και ονομάσαμε και τον μισθό στην αρχαιότητα, στην ρωμαϊκή εποχή, γιατί πληρωνόταν με αλάτι. Το αλάτι ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο τότε. Δεν είχαν δυνατότητα να συντηρήσουν πράγματα και χρησιμοποιούσαν το αλάτι. Ανάλογα διογνώταν και η αξία του. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συνήρθαν σιγά σιγά σε κοινωνίες. Ανάμεσά τους υπήρχαν και κάποιοι κοπρίτες από πάντα και τους έλεγαν «Κάτσε κάτω ρε χαραμοφάει για να πας, πάρε ένα κάρβουνο και τράβα να δεις τι κάνουμε» όταν άρχισαν οι ανταλλαγές στους αγορές. Αυτά είναι τα κουστούμια σήμερα που τα βλέπουμε να κινούνται μπροστά μας, που με άνομους νόμους μας κάθισαν στην πλάτη και αλλοιώνουν τα πάντα. Καπηλεύονται έννοιες. Αλλοιώνουν την ελληνική γλώσσα, αφού την αλλοίωσαν, ρίχνοντας τους τόνους, είχαν πολύ σημασία όλα αυτά, όταν λέμε καθόλα. Αμέσως ήξερες πώς γράφεται, το history, γιατί έμεινε, ο χέρος, τα αυτά όλα είχαν σημασία, διαβαζόταν. Τα καταργήσαμε όλα. Αυτοί λοιπόν οι χαραμοφάιδες είδαν ότι είναι πολύ ωραία να κάθεις μια καρέκλα, τραβάς γραμμές και σου φέρνουν αχνηστό φαγητό. Και έπρεπε να το συντηρήσουν. Οι άλλοι ήταν άνθρωποι στο μόχθο. Όταν δημιουργήθηκε το χρήμα, αισθάνομαι έτσι, αισθάνομαι σαν να γύρισα πίσω και το ζω ξανά. Το σύμβολο χρήμα και οι Σουμέροι είχαν και εμείς εδώ τιμνά και όλα αυτά. Αυτό το χρήμα μύριζε υδρότα, μύριζε μόχθο. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτή τη βρώμα, αυτή την κοπριά σήμερα που μάζεψαν αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Που έχει το αίμα των ανθρώπων, το κλέψιμο παιδιών, τα όπλα που πουλάνε και είναι ξεδιάτροπο πράγμα να καταστρέψουν. Την πορνεία, τα ναρκωτικά. Αυτό θέλω να πω. Και μαζεύονται στη Χάγη και το ξέρουν όλοι ότι εκβιάζουν με τα παιδιά τους γυναίκες και τις εκθέτουν σε βιτρίνες να εκτίθενται. Και στη Χάγη πάνε να λύσουν, λέει, τα των ανθρώπων. Σαν κότες με πίτωρα, να κατώνουν τα πάντα, να φύγουν από εκεί. Τούτη η χώρα, τούτη την ώρα, γιατί η χώρα είναι σε έκτακτη ανάγκη, χρειάζεται τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους του μόχθου, να τους αφήσουμε ήσυχους, να τους ξαναεμπιστευτούμε, να ξαναφτιάξουν τη χώρα τους. Ξέρει ο Έλληνας να δουλεύει και λυπάμαι οι Ευρωπαίοι και οι δύο Γερμανοί που είδαν τους Έλληνες εκεί ως εργάτες, πόσο σκληρά δούλεψαν, άφησαν τα παιδιά τους, στερήθηκαν τα παιδιά τους, για να στήσουν εδώ το βιός τους, το κατεστραμμένο από εκείνους. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση και έγινε η ορμή μου για να είμαι εδώ τώρα, είναι να ακούω αυτόν τον καιρό, διαπραγματεύονται με τους Ευρωπαίους, τους εταίρους μας, δεν θα έβαζα ποτέ εταίρο μου, να πω έναν κλέφτη, όταν ξέρω ότι έχει τις ιστορίες των λαών και δει της δικής μου πατρίδας στα μουσεία του και κόβει ακόμη ξεδιάντροπα tickets στο όνομα τάχα των αρχαιοτήτων που τις διαφυλάσσει είναι η μόνη ικανή. Δεν θα καθόμουν ποτέ να διαπραγματευτώ με τους ανθρώπους και δεν θα έλεγα ο εταίρος μου. Στο τέλος, ένας άνθρωπος που ψάχνεται μετράει στο ένα, στη μία παλάμη του, τους ανθρώπους που τον προσεγγίζουν ή επιλέγει να συνδιαλέγεται μαζί του. Τόσο αυστηρός γίνεται. Πάνε και συνδιαλέγονται με τους τυχοδιώκτες, με τους τοκογλύφους, με τους εκβιαστές. Τα δάνεια κάθε φορά για να τους τα δίνουν την πρώτη φορά. Πάρε και μερικά αεροπλάνα από τη Γαλλία, αλλά πάρε και για μας εκείνα τα παλιοσίδρα, πάρε και εκείνα, πάρε και το άλλο, να έχουμε κι εμείς, να σας δώσουμε όμως το δάνειο. Τότε εκβιάζανε έτσι. Τώρα το πρόσωπο του Δράκου φάνηκε στα ίσια. Το βλέπουμε όλοι. Ο κόσμος όμως είναι σε μία κατάσταση. Που λέει, έβλεπα τώρα στο ταξί που ερχόμουν, πάντα έτσι ήταν. Ναι, έτσι ήταν. Στο ΕΑΜ δεν φώναζαν τους βολευτάδες και τους κλεφταράδες, γιατί τα ξεχνάμε αυτά. Ή δεν έχουμε, γιατί ξεχνάμε και ο λαός μας έπαθε μία ζημιά και κάθισε, στάθηκε έτσι. Ένιωσε ένοχος, τον ενοχοποίησαν. Καλά παιδάκι μου, ξεχνάς πόσα τηλέφωνα έπαιρνες από τις τράπεζες. Ξεχνάς πόσο την είχαν στημένη, πόσο δειλά πήγες να πάρεις δάνεια. Είμαι από αυτούς που δεν πήρα βέβαια ποτέ και δεν επένδυσα ούτε με δάνεια, ούτε με κάρτες, ούτε με τίποτα, ούτε με χρηματιστήρια. Λοιπόν, τους την είχαν στημένη και χρησιμοποίησαν αυτούς τους τραπεζίτες,
Αυτά τα περίφημα δε άλλα Golden Boys, τους καινούργιους, τα καινούργια SS. Αυτό είναι. Και όταν πεις και ένα νέο άνθρωπο ή τον ντύσεις με ένα κουστούμι και τον πεις εσύ, είσαι μορφή. Εσύ είσαι αυτό, είσαι Golden Boys. Αυτά είναι τα καινούργια SS. Είναι αδίστακτη. Μου λέει ένας τραπεζικός ο καλός μου. Πολύ σε θέλω, λέει, τώρα μετά 2 ώρες. Ένα τέτοιο, λέει, θα μου έρθει εδώ 24 χρονών. Και θα μου δείχνει και το χέρι. Ο άνθρωπος μεγάλος, ήταν για σύνταξη. Θα σε κάνω, λέει, μετάθεση πολύ μακριά. Αυτά όλα που βλέπεις είναι εμπόρευμα και δεν τα πουλάς. Όταν λοιπόν ο λαός μας υπέστη αυτό το χτύπημα από τις τράπεζες, μα πάρε, δεν θα πληρώνεις κάτι παραπάνω, θα πληρώνεις αυτό. Ήταν λοιπόν, είχαν χρησιμοποιήσει τις τράπεζες αυτοί με σχέδιο. Γι' αυτό ακριβώς τα δάνεια, αυτά που υποτίθεται χρεώνεται τώρα ο λαός μας και τα δισέγγωνα, τα δίνουν κατευθείαν σε αυτούς. Δηλαδή δεν περνούν από την κυβέρνηση για να ελέγξει και να πει: σταθείτε, ο λαός μου είναι σε εκτακτή ανάγκη. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ένα νεκρό, έχω πάρα πολλούς. Ανεβαίνουν μαζί με τα εγκεφαλικά και τα καρδιακά επεισόδια τους 12.000 και δεν μιλάει κανείς. Λοιπόν, η χώρα μας είναι σε έκτακτη ανάγκη. Εγώ θα το διακανονίσω αυτό, αν πρέπει να χρεωθεί κι άλλο η χώρα. Όμως είχαν κανονίσει με τις τράπεζες, υποθήκευσέ μας αυτό το λαό. Να υποθηκεύσουμε τα εγγόνια και τα δισέγγωνα, τόσα μας χρειάζονται για να πάρουμε τα σπλάχνα αυτή τη γη. Γιατί αυτό μου το έλεγε ο πατέρας μου το 60, ότι δεν θέλω να το ξεχάσεις, παιδί μου. Οι αλήτες της γης μαζί με τους εγχώριους προδότες, όταν υπέγραφαν το σχήμα αυτό της Ελλάδος, υπέγραφαν ότι τα πλούτη της και το υπέδαφος θα είναι διεθνών συμφερόντων το 60. Ήμουν παιδάκι, μικρό. Χρησιμοποίησαν τις τράπεζες, λοιπόν, να αποβλακώσουν αυτό το λαό, να αρχίζει, μπήκε σε έναν ηλισμό. Εγώ είχα σκάσει στα γέλια όταν έβλεπα να γράφονται, να διαφημίζονται διακοποδάνεια. Έκανα παρεμβάσεις και κατέβασα 2 τουλάχιστον διαφημίσεις, μία στην εμπορική και μία άλλη μου διαφεύγει τώρα και κακώς δεν το είχα κάνει, γιατί πήγα στον ίδιο τον εισαγγελέα, τον οποίο έφτασα να τον απειλήσω. Και να τον πω, αν δεν κατεβάσεις αυτήν τη διαφήμιση, θα την πω εντάχει για να δείτε με τι Grand Guignol διαφημίσεις τον κόσμο τον υποθήκευαν. Η γιαγιά κάθεται μπροστά στο τζάκι αριστοκράτης, άσπρα μαλλιά, γυαλάκια έτσι και πλέκει με εκείνη την αριστοκρατική της φινέτσα. Ανοιχτό παράθυρο, ξέρεις, στα βουνά και τα λαγκάδια που φαίνονται μπροστά. Ο εγγονός και αυτός έτσι διελειμμένος μπροστά στο αναμένο τζάκι. Λέει η γιαγιά, βλέπεις εγγονάκι μου, όλα αυτά είναι δικά σου. Χαμόγελο από το ένα αυτή στο άλλο. Ακούγεται, α, μετά θάνατον, ύψιλον ανάποδο. Οι προσδοκίες τέλος του νεαρού. Και η απογοήτευση γίνεται το ύψιλον ανάποδο, το χαμόγελο του ανθρώπου, το έχεις δει αυτό, ας πούμε, ακύρωση προσδοκιών. Και ακούγεται η φωνή από το υπερπέραν, τράπεζα τάδε, εδώ είμαστε για σένα, παιδί μου. Μην απογοητεύεσαι. Θα τα πούμε αργότερα αυτά, μη σε νοιάζουν. Εμείς μπορούμε να περιμένουμε συγγνώμη. Και αντί ο λαός μας να έχει γερθεί και να καθίσει τον καθένα στον πάγκο του και να τα πει έξω από τα δόντια. Έρχεται ένας λαός και κάθεται. Τώρα έχουν αρχίσει προσαγωγές με το ΚΑΟ σε ποιους. Τους έρμους, τους ασφαλισμένους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους τραγικούς αυτούς που από κοντά είμαι, εγώ δεν έχω να χάσω ούτε σπίτια, είμαι ακτήμων από φύση μου, δεν ήθελα σαμάρια στην πλάτη μου, τα ποτίναζα όλα. Είμαι όμως μαζί τους. Ακόμη προσπαθώ τους πίσω να μην είναι προσκολλημένοι σε αυτήν τη γέφυρα, σε αυτό το πέρασμα που περνάμε, γιατί το σπίτι μας δεν πρέπει να το κτίζουμε εκεί. Δεν χάσαμε τίποτα αν χάσουμε ύλη. Τίποτα με τίποτα. Δεν χάσαμε τίποτα αν χάσουμε λεφτά στη μικρή εφήμερη ζωή μας. Αν χάσουμε υγεία, κάτι χάσαμε. Αν χάσουμε όμως το χρόνο μας εδώ κάτω για την ψυχή μας, τα έχουμε χάσει όλα. Και αυτή τη στιγμή ο λαός μας είναι τόσο καθισμένος, μα τόσο καθισμένος, που με τρομάζει. Γι' αυτό είμαι με αυτά τα παιδιά και αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα έχουμε προσαγωγές, όταν είναι, λέει, πάνω από 20.000. Γιατί να γίνουν 20.000. Καταρχήν, εφόσον είστε Έλληνες, εσείς που το παίζετε κυβέρνηση, γιατί δεν είστε κυβέρνηση βέβαια, είστε υπηρέτες άλλων και βάζετε και σας χρυσώνουμε, σας πληρώνει ένας λαός ματωμένος αυτή τη στιγμή, που δεν έχει φαΐ στο δικό του παιδί να δώσει. Είχαν διωγγώσει πάρα πολύ, καταρχήν, τις δόσεις των ασφαλισμένων τα τελευταία χρόνια.
Ένα τέτοιο θράσος βέβαια είχε εμφανιστεί σε όλη την έκτασή του, γιατί χάσαμε την ανθρώπινη πλευρά μας, όλα ήταν χρήματα, μιλούσαν όλοι για χρήματα. Ο άλλος έπαιρνε σπίτια, τα νίκιαζε και έλεγε τη λέξη, το έχω για εκμετάλλευση. Θα του μου το δώσει τα λεφτά, εσύ και φύγε. Και ντρεπόμουν που τα άκουγα ότι τα έλεγαν συνάνθρωποι μου αυτά. Το ίδιο λοιπόν έκανε και το ΤΕΒΕ. Τότε άρχισε και δύο φορές το χρόνο έχει συμβεί να μεγαλώνει τις εισφορές. Εγώ κατέφυγα, φεύγε πολλές φορές στον Φιλιππίδη και του είπα: τι είναι αυτά που κάνεις, αφού συζητούσα, μου έλεγε: γράψε, τα καταφέρνεις, θα τα βάλουμε μέσα στο βιβλίο, μέσα στην εφημερίδα μας. Και τι θα βγει, του λέω. Και τι θα βγει. Εδώ ήθελα, εσείς δεν είστε ένας φορέας μας, είμαστε, λέει, αλλά είμαστε και πρόσωπα νομικού δικαίου. Α, σας κάνανε αλλοπυροσβέστες. Ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνους. Μα είναι αυτά, λέω, σοβαρά που λες. Ξέρεις πολύ καλά να πάει η οικονομία. Εγώ που δεν πήρα ποτέ μπλοκ επιταγών, που δεν πήρα ποτέ μα ποτέ καρτούλες και δάνεια, ήξερα ότι δεν πήγαινε καλά η οικονομία. Χρόνια πολλά δεν χρειαζόταν να μου το πει κανείς αυτό το πράγμα. Και αυτός ο υλισμός που μας εμφάνιζαν μπροστά και κάτι γελιότητες περί ονειθεραπείας, είχαν κάνει ένα λαό έτσι γελίο και αστείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αντί να παγώσουν τελείως, γιατί έτσι θα έπρεπε να ενθαρρύνουν, όταν δεν πήγαιναν ποτέ καλά οι οικονομίες ιστορικά, πήγαιναν καλά οι τέχνες, τα γράμματα και το εμπόριο. Σήμερα δεν το επιτρέπουν. Αυτά στείνουν τις δομές. Σήμερα δεν το επιτρέπουν. Έπρεπε να παγώσουν αυτόματα οι εισφορές σε μια τέτοια περίοδο, εφόσον δεν έχει εισόδημα. Γιατί ποιος θα πάει στα μαγαζιά των ανθρώπων για να διατηρήσουν τις δουλειές τους. Ο καθηγητής που παίρνει 220 ευρώ γιατί δίνει και ένα μικρό δάνειο. Ο άνθρωπος που παίρνει 400 ευρώ για 5 μήνες, ο απολυμένος που δεν έχει να ταΐσει το παιδί του, ή ο συνταξιούχος στην κατάντια που είναι, ποιος θα πάει να συντηρήσει. Και εγώ ήμουν από αυτούς που είπα, έχω ένα εργαστήριο ας πούμε έτσι, τέχνης, και είπα θα το κλείσω, με χρεώνει κάθε μέρα. Και είπα όχι, όχι, δεν θα αφήσω το παιχνίδι μου, είναι η αυλή μου με τα παιχνίδια. Ας τους να με φορτώνουν, έτσι και λέω στο κοντέρ, αναγκαστικά θα μηδενιστεί κάποια στιγμή. Ας γίνουμε λίγο σοφοί και ας δούμε όλο αυτό, είναι ένα παράλογο μόρφωμα. Δεν μπορείς να το πεις κοινωνία, δεν εντάσσεται. Δεν υπάρχει ανάλογη ελληνική γλώσσα, λέξη να ψάξουμε, να βρούμε, να το πούμε αυτό. Τι είναι όλο αυτό που ζούμε. Τι είναι αυτό. Ποιος μπορεί να ορίσει και έρχονται και ορίζουν για 40 και 60 λέει, χρόνια μετά τη ζωή σε μια χώρα. Πού θα είστε εσείς. Η ζωή είναι εφήμερη. Δεν ξέρω ζω αύριο. Γιατί μου χαλάς με το θέμα της ασφάλειας π.χ. εμένα, που έπρεπε να είναι η ασφάλειά μου, όχι να γίνει η ανασφάλειά μου, και τα έκλεψες και τα λεφτά. Εγώ π.χ. έδινε 28 χρόνια. 28 χρόνια με χρωστάς πάρα πολλά. Και να μου βάλεις πανωτόκια, πάλι θα έχεις να μου επιστρέφεις. Εφόσον δεν θα μου δώσεις σύνταξη όπως το πας. Λοιπόν, γιατί όλη αυτή η τυραννία του κόσμου. Ποιοι είναι αυτοί οι ανεγκέφαλοι, τόσο πολύ λοιπόν το Σαμαρά. Καλά, δεν μιλάω για τον Βενιζέλο, ούτε θέλω να τον ανακατώσω στο στόμα μου. Εκείνος έχει αναγάγει την μετριότητά του, γιατί ένας υπερευθύνης δεν γίνεται πανούργος ποτέ, ούτε κακός. Εδώ καμαρώνει και με αυτά που λέει ώρες-ώρες, παίρνει ένα ύφος, ας πούμε, ίσης, ότι τα είπε καλά και είναι το πανούργο στοιχείο που βλέπεις, η πανουργία. Δεν έχει να κάνει με την ευφυΐα. Τα μπερδέψαμε όλα. Σήμερα υπάρχει και η γλώσσα του σώματος. Εγώ θα πω σε όλους τους ανθρώπους, καθίστε χαλαρά, παρατηρήστε μέσα σας και βρείτε τις πηγές σας. Στο τέλος θα τους ευγνωμονείτε όλους αυτούς που ξεσκεπάστηκαν. Γιατί θα σας αναγκάσουν να κατεβείτε στα βαθιά υπόγειά σας και θα ανοίξετε τα σεντούκια να δείτε τους θησαυρούς σας. Ποιοι είναι? Η εγκράτεια, η εγκαρτέρηση σε τέτοιους καιρούς, η αυτάρκεια, η αυτοικανοποίηση με ό,τι έχω. Δεν ζητώ τίποτα, δεν γυρεύω τίποτα και δεν μου δώσει κανείς. Έτσι τους αναγκάζεις, τέρμα, δεν θέλουμε άλλα δάνεια. Εδώ τους εκβιάζουν για αυτά τα δάνεια τώρα που θέλουν αυτοί να πληρωθούν. Ποιος θα πληρωθεί, εσύ ή εγώ, ή άλλοι που δεν έχουν, ή άλλοι που είναι, ξέρω εγώ, αυτοί ξεσπιτωμένοι άνθρωποι και έχουν, αν δείτε, γιατί έχουμε εκεί κάποιο συσίτιο των εκκλησιών, και οι άνθρωποι έχουν εξαχριωθεί. Κοιμούνται έξω, είναι κρυώνουν, φοβούνται. Και βλέπεις φάτσες άγριες. Και εδώ θέλω να πάω στην παιδεία τώρα. Θα
Θα μου επιτρέψεις. Ναι. Βλέπεις ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που έχω παραμείνει άλλαλος. Δεν παρεμβαίνω, γιατί πέραν του εντυπωσιασμού που προκλήθηκε εντός μου, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερο αυτή τη στιγμή από το να ακούγεσαι εσύ. Θα πάμε όμως σε κάποιες διαφημίσεις. Κράτησε ό,τι καλύτερο έχουμε για την επόμενη τρίτη περίοδο μας και νομίζω ότι έχουμε ήδη συμφωνήσει την επανεμφάνισή σου. Γιατί είμαι εκείνος που πολλές φορές ομολόγησα εδώ, μάλλον ανέδειξα την πρόθεσή μου ότι το χρέος, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, είναι να είμαστε πολλοί. Άρα εδώ να είναι πολλοί, άρα εδώ οι φωνές να είναι πολλές, άρα εδώ οι ψυχές να είναι και μεγάλες και πολλές μαζί. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε με την Αγγελίνα Μηταυτσή.